Ζωή σου είναι ο παλικάρι. Ο κύριος σήμερα θα με βραβεύσει με το βραβείο του. Ναι. Είχε σήμερα έτρεξε 5 χιλιόμετρα στον μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί όμως θέλετε. Καλά, σου. Γιατί θέλετε να με βραβεύσετε. Πάρα πολλά, γιατί... Ο λόγος όμως ποιος είναι. Που ήρθες να με ρωτάς, ας πούμε, τι τρώω, τι κάνω και βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, έτσι να πούμε. Θέλω να πείτε κάτι στους φίλους μας που βλέπουνε. Θα το ανεβάσω εγώ στο ίντερνετ που λέμε. Ναι, απόψε θα προσπαθήσω, έχω δύο δίδυμα εγγόνια. Ναι. Θα πω την κόρη μου, αν μπορούμε να έρθουμε εδώ στο φεστιβάλ. Να έρθετε, απόψε, θα είμαστε εδώ. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Και εύχομαι να ανταμωθούμε στην Αθήνα, κατεβαίνω τον Ιούλιο μήνα. Ναι. Είμαι προπονητής στα ΑΜΕΑ. Α, με ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά ναι, έχουμε ναι, πανελλήνια αγώνες έχουμε. Και αν είναι, θα με δώσεις το κινητό σου να σε πάρω τηλέφωνο. Θα σας κάνω κλήση τώρα, αν το έχετε. Ναι. Αλλά δεν παρακολουθώ το κινητό. Δεν πειράζει. Όποτε το δείτε, θα το δείτε. Μία ερώτηση τελευταία. Μόνο θα γράψεις σε ένα χαρτάκι. Θα το γράψεις να μου και να μου το δώσεις. Θα προσπαθήσουμε να μην τρώμε ζωάκια. Άμα μάθουμε ότι δεν χρειάζεται και είναι πιο υγιεινό χωρίς. Ναι, τώρα φεύγω για Χαλκιδική. Αχα. Εκεί θα βρω και χορταρικά, οτιδήποτε υπάρχει. Ό,τι χρειαστείτε. Ρωτήστε και, επειδή φαντάζομαι κάποτε στο τόσο πηγαίνετε και σε γιατρούς. Να κάνετε το check-up σας, τον έλεγχο. Κάθε 6 μήνες. Δεν καθυστερώ ούτε λεπτό. Προσπαθείς και πολύ καλά κάνετε. Προσπαθήστε αυτόν τον γιατρό να του πείτε πώς μπορώ να ζήσω χωρίς να τρώω ζώα. Τι να τρώω. Γιατί να μπει και αυτό στη διαδικασία να το ψάξει, γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες. Υπάρχει το τι μπορείς να τρως για να μην τρως ζωάκι. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, αλλά ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, να το κάνει αυτό. Μόνο με χορταρικά να τη βγάζει, να πούμε. Πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχουν αθλητές πλέον, υπάρχουν αυτοί που, κάνουν, όχι, που σηκώνουν πολλά βάρη. Χρειάζεται και χρόνος, να πούμε. Χρειάζεται λίγη προσοχή. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί. Έχουμε τα φρούτα της εποχής, έχουμε λαχανικά εποχής, έχουμε όσπρια 24 μέρες το χρόνο, κάθε χρόνο. Αυτά σου λέω τώρα. Αυτά είναι. Μπορώ και παραπάνω την εβδομάδα. Αυτά είναι. Αλλά δύο φορές φακές, δύο φορές φασουλάδα να μην φασόλια. Κάντε το και δύο ρεβίθια. Λοιπόν, πάτε και ένα πολύ, διαφορετικό μέσα στη μέρα. Πολύ κυνηγάω τα πράσα, να πούμε. Σ' αρέσει, ναι. Λάχανο φαγητό. Βάζω λίγο κρυατάκια μέσα, να πούμε. Η γυναίκα μου λέει, μ' αρέσουν τα λουκάνικα. Όχι, να αποφύγεις τα λουκάνικα, λέω. Και το κρέας να αποφύγετε. Έχει τη χοληστερίνη, δεν τη χρειαζόμαστε εμείς. Εσείς ειδικά που αθλείς τώρα σε αυτήν την ηλικία, δεν τη χρειάζεστε. Γιατί να κάνετε κακό στον εαυτό σας. Πρώτα απ' όλα και στα ζώα, δηλαδή. Πάμε να τα σκοτώσουμε όλοι εδώ. Εγώ τυχαίνει, τρέχω την εβδομάδα γύρω στα 40 χιλιόμετρα. Την εβδομάδα τρέχω, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, ό,τι τρώω, ό,τι κάνω, το καταναλώνω, το καίω, να πούμε. Ναι, αλλά έχει αποτέλεσμα, δηλαδή το ζωάκι δεν ναι, μας φταίει. Έχει. Άμα δεν το χρειάζομαι, δηλαδή αν μπορεί να φάτε λίγα φρούτα παραπάνω, δεν χρειάζεται. Ναι, λίγα όσπρια παραπάνω. Και θα είναι καλύτερο για την υγεία σας. Αυτό είναι το βασικότερο. Να σας πω ότι τυχαίνει μέρα, να πούμε, που μόνο με φρούτα περνάω, να πούμε. Νιώθετε καλύτερα εκείνη την ημέρα, σε σχέση με τη μέρα που φάγατε κρέας. Δηλαδή στο σώμα σας φαίνεται, έχετε περισσότερη ενέργεια ή λιγότερη. Μα πετάω σαν πουλάκι να μην πετάω. Με το φρούτο. Με το φρούτο. Με το κρέας, δεν βαραίνει λίγο. Ειδικά μα τρώγατε και τα πιο βαριά παλιότερα. Βαραίνει περισσότερο. Α! Άρα έχετε δει πώς έχει συμβεί. Πώς συμβαίνει στο σώμα. Δεν είναι περίεργο. Ένα λιοντάρι τι θα κάνει. Και μια ευτυχία αισθάνεσαι μέσα σου να πούμε. Με το φρούτο λέτε τώρα. Με το φρούτο. Έτσι είναι. Θα δώσω μια αγκαλιά. Ευχαριστώ πολύ και για το μετάλλιο. Θα το δείξω και στον παπά μου. Ναι, ο κύριος Σιμεών, σήμερα τον είδαμε, έτρεξε τα 5 του χιλιόμετρα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Και είμαι σε ένα σύλλογο εδώ να θα το δείξουμε. Στην Αντιρίδα. Η Αντιρίδα. Είναι ο σύλλογος είναι στο Παπαγεωργείο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Και είμαι μέλος του σύλλογου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ.
Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Σαν installation, ενώ είσαι γενικά. Όχι για τη δράση, για τα βίντεο που δείχνουμε. Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατάτε το notification bell για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media από κάτω και μπορείτε να υποστηρίξετε το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.